Αν ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στο ζήτημα των εκλογών, νομίζω ότι θα συνειδητοποιήσετε κι εσεί πόσο καθαρή ήταν η τοποθέτησή του, ε, χωρί να σχετίζεται ή να ε, αναδεικνύει καθόλου ζητήματα σαν και αυτό που είπατε τώρα. Ο Πρωθυπουργό ήταν πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ σαφή. Όλο το προηγούμενο διάστημα η τοποθετήσή του για τι εκλογέ ε, ήταν καθαρή και σαφή. Απλώ είτε η αποσπασματική ερμηνεία των δηλώσεών του. Είτε πολύ περισσότερο η διαστρέβλωσή του, οδηγούσε σε συμπεράσματα που δεν είναι αυτά που συνάδουν με τις πολύ καθαρές τι πολύ καθαρέ του τοποθετήσει ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω να υπάρχει καμιά δημοσκοπική καθίδρυση. Βλέπω πάνω κάτω η διαφορά τη κυβέρνηση, δημοσκοπικά με βάση δημοσκοπήσει, πάνω κάτω η διαφορά τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου να είναι αυτή που ήταν. Και στι εκλογέ του 2019, όταν μεταξύ του 19 και του 22, έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά που ο καθένα μα έχει βιώσει. Η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στη δουλειά τη και με τα αποτελέσματα τη πολιτική τη, κοιτάζει να αντιμετωπίσει τι προκλήσει με τι οποίε βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία και να υλοποιεί το προεκλογικό τη πρόγραμμα, τι μεταρρυθμίσει που διαμορφώνουν τι συνθήκε μια Ελλάδα που ο κόσμο μπορεί να προκόψει, μπορεί να ευημερήσει, να διαμορφώσει συνθήκε ασφάλεια και σταθερότητα που τόσο πολύ είναι ζητούμενο στου ταραγμένου καιρού που ζούμε.